εγώ, παιδιά μου, είχα την τύχη να μη συναντήσω ποτέ στη ζωή μου λιοντάρι. Και το λες τύχη αυτό, μαμά? Μεγάλη τύχη. Και εύχομαι ούτε κι εσείς να συναντήσετε ποτέ. Μα γιατί? Γιατί το λιοντάρι είναι 10 φορές πιο μεγάλο από μας. Πολύ άγριο. Και τόσο δυνατό που αν μας κάνει μια έτσι με το χέρι του θα μας λιώσει. Αφήστε που όταν φωνάζει τραντάζεται ο κόσμος από το μουγκριτό του. Ιστερίες. Μαμά, νομίζουμε ότι υπερβάλλεις. Καλά. Καλέ, κοιτάξτε μια σύμπτωση. Τι είναι? Ένα λιοντάρι. Καλημέρα σας. Λιοντάρι. Αχ, ένα λιοντάρι, αλήθεια, ένα λιοντάρι. Μαμά, μαμά. Άνοιξε. Έλα να σπρώξουμε δυνατά με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Ω, τι έπαθε? Λιποθύμησε από το φόβο της. Μαμά, μαμά, τι θα γίνει βρε μαμά? Βαρεθήκαμε τόσες ώρες εδώ πάνω. Καλά, κατεβείτε. Δεν φαντάζομαι να φανεί τόσο αργά. Καλησπέρα σας. Άλλοι τα ίδια θα έχουμε. Όπως τα έλεγα. Κοίτα, αυτή τη φορά δεν λιποθύμησε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βλέπω περνά συχνά από τη γειτονιά μας. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Ούτε εγώ. Μετακόμισα πρόσφατα. Μένω λίγο πιο πάνω. Τότε. Να έρθεις μια μέρα να σου κάνουμε το τραπέζι. Αυτό είναι θαύμα. Άντε γεια. Και καλό κυνήγι. Ευχαριστώ πολύ. Καλέ. Εσύ πώς δεν τρόμαξες? Να σου πω. Ακόμη και τα πιο φοβερά πράγματα, όταν τα βλέπεις κάθε μέρα τα συνηθίζεις. Και δεν σου κάνουν πια εντύπωση. Μπράβο μαμά. Μέρα με τη μέρα βελτιώνεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Αν κάθε μέρα ζεις αυτά που σου προκαλούν φόβο, σε λίγο καιρό δεν θα σου κάνουν πια εντύπωση γιατί τα συνηθίζεις.